ότι την υπόθεση της οικονομαχίας την έχουμε αφήσει πίσω από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, άρα επανέρχεται μετά από 1200 χρόνια για να καταλάβουμε που μας έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι λογικό να το κάνει αυτό, διότι ο κύριος Σαμαράς μετά την ήττα τους εκλογές θέλει να κρατήσει ένα μικρό μαζεμένο ακροδεξιό κόμμα, γι' αυτό και αξιοποιεί στελέχη προερχόμενα από την άκρα δεξιά όπως ο κύριος Πλεύρης κτλ. Τώρα, επειδή ανέφερε τη Βενεζουέλα, δεν ήταν η κατάλληλη μέρα να την αναφέρει, γιατί σήμερα έρχεται ο κύριος Ραχώη εδώ. Τι είναι ο κύριος Ραχώη? Είναι ο πρωθυπουργός της διαφθοράς. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ξυλώνεται σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας από την Ισπανία λόγω των σκανδάλων στα οποία είχε εμπλακεί. Το γραφείο του κυρίου Ραχώη, πρώτο. Και είναι ο πρωθυπουργός των εξώσεων, ο οποίος μάλιστα πέρασε και νόμο τώρα, με τον οποίο αν διαμαρτυρηθείς που σου κάνουν έξωση από το σπίτι, πληρώνεις και 25.000 ευρώ πρόστιμο συν φυλάκιση. Αυτό είναι το πρότυπο, αυτή είναι η κοινή τους αγωνία και έρχονται να στηρίξουν ο ένας τον άλλον, διότι ο κύριος Ραχώη βλέπει ότι έρχεται το Ποδέμος να του πάρει την εξουσία. Γι' αυτό έρχεται σήμερα εδώ. Με τη Βενεζουέλα θα πείτε κάτι. Πέρα, πω. Πέρα από πρόσωπα δεν είναι μακριά, δεν είναι στην Ευρώπη. Με τη Βενεζουέλα, αλλά εσείς στέλνετε κόσμο στην Ευρώπη. Διάβασα την επιστολή του κυρίου Τσίπρα στη γερμανική εφημερίδα που ευθυνόταν στου Γερμανού, στο γερμανικό λαό, γερμανικού Γερμανού ψηφοφόρου, όχι του Γερμανού, σε πάση περιπτώσει, ανθρώπου. Έτσι δεν είναι. Υποθέτω ότι και στην ηγεσία απευθυνόταν, α πούμε. Στην ηγεσία έχουν επισημανθεί αυτά. Είναι καλό να τα μαθαίνει και ο κόσμος, διότι η γερμανική κοινή γνώμη λειτουργεί μέσα στο αρνητικό στερεότυπο. Δεν μπορώ να μην την κάνω την προβοκατόρικη και ερώτηση, θα την κάνω. Επειδή όποτε συναντιόταν ο Σαμαράς με τη Μέρκελ, η μόνιμη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν: α, πήγε στις τάπες. Για δεν έβαλε το θέμα του χρέους του Μέρκελ. Τις τόπες του κατοχικού δανείου. Το έβαλε, το έβαλε. Για δεν έβαλε ο Τσίπρας μέσα στην επιστολή του το θέμα του κατοχικού δανείου. Να σας πω γιατί. Η επιστολή του κυρίου Τσίπρα είχε έναν στόχο. Να αντιμετωπίσει το αρνητικό στερεότυπο το οποίο δημιουργήθηκε στην γερμανική κοινή γνώμη όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με τους Έλληνες και το τι είναι τα λεφτά της διάσωσης. Διότι στη Γερμανία υπάρχει η εντύπωση ότι έχει δοθεί ένα τεράστιο δάνειο εδώ, το οποίο δεν χρηματοδοτεί, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, τα προηγούμενα δάνεια. Mm-hmm. Αλλά καθόμαστε εδώ και το τρώμε. Αυτό το πράγμα τους το εξήγησε ο Τσίπρας, γιατί ο Σαμαράς πάει στη Μέρκελ και δεν της τα λέει αυτά. Το έλλειμμά μας από πού στηριζόταν όλο αυτό το διάστημα μέχρι να βγάλουμε πρωτογενές? Μέχρι να βγάλουμε πρωτογενές πλεόνασμα, ποιος μας χρηματοδότησε το έλλειμμα, κύριε Κυρίτση? Από αυτά τα λεφτά ούτε σένς. Το ξέρετε. Κάνετε πολύ, πολύ μεγάλο λάθος, έχετε πλήρη άγνοια. Το έλλειμμά μας, γι' αυτό ακριβώς από τον προϋπολογισμό δεν έφυγε τίποτα. Πρώτη φορά το 2014, πρώτη φορά. Δόθηκαν χρήματα για την εξυπηρέτηση του χρέους από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Μέχρι τώρα. Αυτό λέω, ρε. Ακούστε, όχι, δεν λες αυτό. Δεν λες αυτό, γιατί από το 9 μέχρι το 14 είχαμε έλλειμμα. Ξεκινούσε το έλλειμμα. Για πρώτη φορά δεν είχαμε έλλειμμα, κύριε Κυρίτση, πρωτογενές. Πρωτογενές σημαίνει να πληρώνονται μισθοί και συντάξεις το 2014. Μέχρι τότε που είχαμε έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα, πες μου, πώς καλυπτότανε. Με τα ταχυδακτηλουργικά του Τσίπρα καλυπτότανε. Ή με τα χρήματα των Ευρωπαίων που στήριζαν το έλλειμμά μας για να μην ξεφύγει και να πληρωθούν μισθοί συντάξεις. Ούτε ένα σεντ. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται από την οικονομία. Να τελειώνουμε λίγο, να μιλήσω κι εγώ. Συγγνώμη σας παρακαλώ. Ούτε ένα σεντ από τα δάνεια, και το ξέρουμε όλοι αυτό. Και δεν είναι καλό να λέμε ψέματα στον κόσμο και επικαλούμε και τους συναδέρφους με βάση το μνημόνιο. Ούτε ένα σεντ από τα δάνεια δεν έχει πάει στο εσωτερικό της χώρας. Είναι όλα λεφτά αναχρηματοδότηση των δανείων. Και το έλλειμμα πώς καλυπτόταν, πείτε μου. Με το βραχυχρόνιο. Με ποιο βραχυχρόνιο? Μιλάτε σοβαρά. Με ποιο βραχυχρόνιο? Παρακαλώ, θα γυρίσουμε. Ήσασταν και βουλευτής και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν ξέρετε τι ψηφίζατε. Εγώ ξέρω. Έχετε ψηφίσει μια χαρά. Εκτός αν δεν διαβάσετε ούτε εσείς τα πράγματα. Νίκος Τέλης. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει πόσες χώρες είναι στην Ευρωζώνη. Και στη συνεντεύξεις λέει άλλον αριθμό. Νίκος Τέλης υποψήφιζε. Δεν είπε ότι είναι 17 προχθές στο Χατζη Νικολάου. Πες και για τα περιστέρια. Τα περιστέρια, δεν πες, 17. Πες τα περιστέρια. Εγώ δεν τον άκουσα βέβαια τον κύριο Τσίπρα και ολοκληρώνω να απαντάει στο ποιος είναι πλούσιος, στο ποιοι θα είναι οι φορολογικοί συντελεστές και στο ποια είναι η μεγάλη κίνητη περιουσία. Θα τα πούμε συνέχεια. Νίκος Τέλης λοιπόν υποψήφιζε με το Πασόκ στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καθηγητής στο Αριστοτέλειο.